Hi guys, in this video we are going to watch the different patches and changes to Total War Arena from patch 4.1 to patch 7. Greece! Move out! At the double!
for glory! For Rome! Missile infantry! For Greece! Understood. Follow me! For Greece! For glory! Show them steel! Attack! Now we can watch Tier 6 Light Infantry Thereos with Miltiades General charging against Tier 5 Thorax Hoplites, which is Heavy Infantry with Leonidas General, while he was using Hold the Line. As you can see, he had a few casualties. But this is gonna change after Patch 6. In Patch 6, cavalry won't charge in front of heavy infantry or infantry in general, and neither light infantry like Thereos and Retarius Gladiators and Murmillo Gladiators can charge in front of a heavy infantry and do casualties. This charge changes is a great nerf, especially for shock cavalry, a cavalry that is designed to charge against its opponents and doesn't have a lot of melee capabilities. And I think that shock cavalry must have a small buff from frontal attacks, especially the
Τώρα θα τεστάρω τους θηρεώσεις εναντίον υπηκού. Εγώ δεν έκανα να τεστάρω τίποτα. Τους θηρεώσεις εναντίον υπηκού. Τους έκανα, τους έκανα Anvil, ναι, ναι, άστε τώρα, άστε τώρα. Πω πω φίλε, τους κατασκοτώνω εδώ πέρα τον Ντέμε. Ωπα, για τον Ντέμε. Τι είχε, Legionary Cavalry, φίλε, του άλλαξα τα φώτα. Ωραίος. Ωπα, άλλα. Απ' τις αλλαγές αυτό προκύπτει. Όχι, 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 κάτσε εκεί, βρε, πούστη. Μαλάκι, έλα πάμε, χτυπάμε Master Yoda. Μπαίνω με τους θηρεώς. Τι Master Yoda ρε χαμένε. Έτσι λέγει το εχθρός ρε. Δεν είδα το όνομα, sorry. Εγώ παράω, δεν έχω... Το charge πάντως γυρνάει πιο γρήγορα. Έχουμε... Κάνα δυο αλογάκια εκεί στα αριστερά κάτω στο βάθος τα οποία περιμένουν και ρουφλακτούν, ε. Φίλοι, δεν μπορώ να σε ακούσεις τόσο που είσαι, θα με την πέσουμε στο δάσος. Πάει τις παραλίστες. Πρόσεχε από πάνω. Έχουμε να καλύψουμε λίγο τα πλευρά σου. Πω πω, τους άλλαξε τα φώτα εδώ. Ναι, αλλά σου έρχεται από το τέτοιο, από τη πλαγιά ένα. Άντε βρε γάμο, το γύρνα βάρα, πολύ καθυστερούν ρε φίλε αυτό. Ρε φίλε, πολύ λίγα τέτοια παίρνεις. Άντε και γάμι σου τράβα το φύρα σου τώρα και τρέχα. Ω προφίλε. Κατά μέτωπο με το Legionary Cavalry. Anvil έχω κάνει παιδιά στο Legionary Cavalry. Τον κακομύρι θυσίασε το... Φέρετες, εξακολουθεί πάντως να χάνει απίστευτα χίδιδα το σπέρνα από στόρνα. Εντάξει, είπαμε ότι δεν είναι να νικάει, αλλά... Ναι, δεν είναι να νικάει. Μόνο με Λεωνίδα μπορείς να κρατήσεις λίγο. Εντάξει, αλλά και πάλι, φίλε, πολύ γρήγορα. Χάνει πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν το πέντε. Ρε παιδιά, πέντε με πέντε. Κομπάνιο Κάβαλε. Πίσω! Πού πας, ρε μαλάκα, εσύ! Αχ, πόσο με την ελίδα αυτό το πράγμα. Πάρα, θα στρώσω μάτια, θα πάω από πίσω και πω...
Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Είμαι ευχαριστημένος από το charge που έκανε το companion μου εναντίον αρτσεράδων, έτσι. Εντάξει, το charge δεν είναι πρόβλημα. Τώρα να μην έχεις πάει αιτμολογία από το XP. Ναι, το XP είναι γαμισέτα. Κοίτα το μάλακα, κοίτα, γαμώ την παγιά σου, γαμώ. Α, θα πω να θα λέω τη μονά, θα λέω 2.600 πάλι, για να πληρώσω. Α, ναι, έτσι πέραμε. Τι είναι παιδιά, κοιτάξτε τώρα τι τέτοιους έχουμε με λαγκάνε, κοιτάξτε τι φόντους είχαμε. Εγώ με αυτό που μέσα στιγμή θα κάνει δύο διάρκεια. Με αυτό που μου κάνει. Και εγώ φίλε έχω σαπίσει το σύμπαν και πάλι εντάξει έχουν ρίξει το... Έχουμε το έργο. Κάποιος λόγω να κάνει ένα αυτό το boost με κυνηγάει. Γεμίζω charge, γεμίζω 23 το charge. Γιατί μπορούν και άλλοι από πίσω τώρα. Έλα τον έκανα να γυρίσει γιατί δεν έχω charge ακόμα. Γύρισε τελευταία στιγμή και το charge φίλε είναι σαν, πώς να σου το πω, εντάξει, για λίγο ας πούμε, του φαγά ένα ανθρωπάκι πρέπει να του φάγα μόνο από μπροστά. Και αυτό είναι λογικό έτσι, γιατί είχα πέντε αλογάκια εγώ τώρα, γυρνάει τελευταία στιγμή εκεί που τον κυνήγαγε εσένα, ναι. Και όχι φίλε, οι αλλαγές είναι καλές, τελείως. Ανεξαρτήτως τώρα από πόσα λεφτά βγάζεις και τέτοια. Ρε φίλε κάτσε, εγώ σου λέω τώρα εμπεριστατωμένο έχω κατεβάσει την κάμερα, το κοιτάω και βλέπω το τσάρ. Δεν μπορεί να πάει ρε φίλε σε πεζικό και να τον φάει, να του κάνει 80 απώλειες στις 100 ρε φίλε, κάτσε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι ρεαλιστικό στο παιχνίδι. Δεν γινόταν. Άντε να δω την πιέρα τώρα από εδώ. Α, μπράβο, τώρα εγώ είμαι premium. Λοιπόν, έχω εγώ, πρόσεξε. Έχω βάλει premium εγώ τώρα, έτσι. Diversity bonus έχω για unit XP. Daily Commander Victory bonus Commander XP, unit XP silver and gold. Τα 100 gold που δίνει δηλαδή. Λοιπόν, είμαι 959 παρόλο που έκανα τόσα charge εκεί και τέτοια, εντάξει. Αυτά είναι. Δείχνει αναλυτικά ρε παιδί μου. Το ωραίο είναι το έχουν αλλάξει και δείχνει αναλυτικά άμα πατήσει τον πάπυρο. Θα δεις όλα αναλυτικά τι έκανες. Damage έκανε ο πρώτος ο θηρεός, ξέρω εγώ, πήρε 23 Commander XP, 258 unit, 1198 silver. Ναι, το έχει αναλυτικά, πάτα το πάπυρο. Και το additional το δείχνει ξεχωριστά κάτω. Μου δίνει συν 21, 150 unit XP additional, 100 gold, αυτό ήταν το daily της ημέρας. Με τον Αλέξανδρο και 788. 788 τι, αργυρά. Ναι, additional όμως, έξτρα. Α. Εντάξει, αυτά με τις αλλαγές. Ωραίο τεστ θα γίνει εδώ πέρα, έχουμε από όλες τις μονάδες. Βλέπω τον άνθιμο τώρα με τους θηρέους. Ε,
ένας αντίπαλος βλάκας έχει βάλει τα υπηκά του μέσα στο δάσος, δεν ξέρει ακόμα ότι... Μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι έχει τρελό αρνητικό μπόνους. Τι καθόλου δεν μου το έπρεπε. Καθόλου. Τώρα πάω να τσαρτζάρω υπηκά. Archers. Εγώ που είμαι Λεωνίδας, ας πούμε, με το charge βλέπω τρελή διαφορά. Τώρα δεν πολύ σκοτώνει. Ναι, ναι, το άλογο μου, έτσι. Γιατί έχω unit charge γι' αυτό. Εντάξει, πελταστές σκότωσα πάντως με το charge. Παίζει. Τι ώρα περίπου θα ακούσει? Δεν μπορώ. Τσάρτζαρ από τα πλάγια με αυτό το λίγο τσάρτζ που έχει το υπηκό μου με Λεωνίδα. Μικρή ταχύτητα, τίποτα. Αλλά στο μιλ μια χαρά, έτσι. Ήρθε ο Λαγκρέσα, έκανε τώρα, φίλε, charge στην πλάτη του εχθρού
Και ήταν πολύ καλό. Τον ρούταρε κατευθείαν. Εκεί που πάλευε μαζί μου, κατάλαβες. Το Legionary Cavalry έκανε τσάρτσα από μπροστά τους τέτοιους και τους ρούταρε. Είχε δύο σειρές ο αντίπαλος. Είχε Legionnaires, ξέρεις, τα οπί του παιχνιδιού και καλά. Και τους σκοτωθήκανε 5 ανθρωπάκια μόνο, αλλά ρούταραν. Η προηγούμενη balance λέτε να ήταν καλύτερη. Όχι ρε. Εμένα καλό μου φάνηκε τώρα. Θα είναι πιο στρατηγικό ρε φίλε. Δεν θα σου έρχεται το άλογο από μπροστά. Θα σου έρχεται στην πλάτη. Την ώρα που μάχεσαι θα σου τσαρτζάρει στην πλάτη για να βοηθήσει τους δικούς του. Ξέρεις τι όμως. Επειδή δεν έχω προλάβει να μπορώ. Αν έπεφτε μπροστά σε πάικ, τι γινόταν? Με κατεβασμένη πάικ φαλάνξ. Δεν υπήρχε. Θα ήταν χαζός ρε φίλε. Συγγνώμη. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Γιατί κατεβάζει όλο τα πάικ, το βλέπει όλο, σταματάει, φεύγει. Καταλαβες. Κοίτα τις μορφολογίες, δεν έχω πάλι να πει. Τι λες ρε μαλάκα. Και τους αντίπαλους, μείον 200, μείον 2000. Το μείον 2000 μάλλον θα γίνει από friendly fire αυτού, έτσι. Κάντε ρε την πάλι αν τελειώσετε. Έγινε. Λοιπόν, έχει κάνει 62 friendly fire. Μόνο. Και έχει μείον 2.700. Θα δούμε. Μαλάκα τίποτα δεν έδωσε, έτσι. Από XP χωρίς premium είναι τίποτα. Α, ναι, αυτό το είδα και εγώ προηγουμένως. Εγώ τώρα αυτό το βλέπω. Καμία σχέση έπαιρνε πραγματικά. Εμένα πάντως δεν ήταν η πρώτη μου νίκη, γιατί την έκανα χθες το βράδυ με το Λεωνίδα. Οπότε... Δεν μηδένισε μετά το update? Όχι. Γιατί εγώ από το πρωί βλέπω ότι κάποιοι είναι μηδενισμένοι. Περίμενε. Λοιπόν, μειώσανε το πόσο κοστίζει για να κάνεις replenish στις μονάδες. Αλλά το τι, πόσα XP βγάζεις και αυτά θέλεις οπωσδήποτε τώρα premium, φίλε, έτσι. Έτσι πως το βλέπω. Το οποίο τι λέει, τι λες μου. Συνδρομή, και άπαξη. Κοίτα, έχει με το μήνα, με τη βδομάδα, με τη μέρα και με τις τρεις μέρες μέχρι στιγμής. Και θα βγάζει κανένα πακετάκι που να σου λέει που το είδα. Στο τέτοιο ρε, πας εκεί στο χρυσό. Έχει ένα μεγάλο, ναι, που λέει Total War Arena. Και σου λέει buy now αυτό, ναι. Και τα benefits από κάτω, έτσι. Γιατί σου λέει ότι πρέπει να σου δείξει ότι κάτι θα κερδίζει ρε παιδί μου, για να μπορέσει να σε κάνει να πάρεις. Λοιπόν, παίρνω μια εβδομάδα. Αν πάρεις μια εβδομάδα εγώ έχω τέτοιο. Ναι, εγώ έχω 40.000 χρυσό, καταλάβες. Same day we had another hotfix 6.1 and it was for the bug that prevented us to have normal XP. After hotfix 6.1, XP and reward silver came back to normal. In this situation here, we were gonna see that frontal charge can do only shock and knockback. And now we will watch how it is the proper way to play shock cavalry. You will gonna see my shock cavalry companion.
as you can see, my ally has avoided the frontal impact on infantry and charged on the back on the rest of infantry. And I charged on the flanks that it has 20% charge impact on enemy infantry. Frontal charge doesn't have any charge impact. Σε λίγο. Τελειώσει τη μάχη. You can devastate an enemy infantry by charging on the backs. You have 30% charge impact on back of enemy heavy infantry. You can do a lot of kills that way. Seven is telling me to invite him. Έχει κι άλλο από πούς της ονός. Άντε γαμίσου γαμώ την μπαλίστα σου παλιότερα. Φάνερ μαλά καταλογά του που με γαμίσω. Μαλάκα το πολεμά του στον με food companion και δεν πεθαίνει ρε μαλάκα. Αν δεν γαμώ το oath μέσα. Remember that charge effectiveness is influenced by your speed. Μαλακίστη στην κάρτα αυτόν, γαμώ το σπίτι μου. Καλά, κάθομαι εδώ, περιμένω να πάμε. Φάνε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Μαλάκες, άντε μόνος μου. Εγώ πάλι το ίδιο πρόβλημα, ρε, έχει τέτοιο. Μαύρη οθόνη το αυτό. Ήταν τελειώσει το game, πείτε.
ρε μαλάκ, έχουμε περισσότερους πόντους. Εδώ, εδώ, στις λίγκες μαλάκα, τα μισά μου μαλάκα φεύγουν. Ελλάς, για πού πάει ο στρατός μου τώρα, για δες. Πίσω. Πού, πάνω στη βάση. Όχι, στο, δεν του πάει. Α, εσύ black screen, να, το έγραψε μόνος. Τι πώς έγραψες, δεν μεγάλες αυτοί που είπε. Πατάω enter, γράφει. Αν πατάω enter και το κουτάρι, αυτό το game δουλεύει από πίσω. Απλά δεν βλέπω τίποτα. And last but not least, part 7, which is calling us to migrate from Sega account to Total War account. Watch it carefully and follow instructions.